και θα εστιάσουμε στη βιοπικιλότητα, καθώς υπάρχει σχετικό πρόγραμμα του Interreg. Μας είμαστε ο κύριος Κώστας Καποδίστριας από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος για ευρωπαϊκά προγράμματα. Κύριε Καποδίστρια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην Πάτρα και καλησπέρα από τη Ζάκυνθο, η οποία πήγε χθες το βράδυ με πολλές βροχές. Μάλιστα. Καλό αυτό για το έδαφος. Βιοπικιλότητα το θέμα μας και εδώ θα αναζητήσουμε την δική μας προσωπική ευθύνη του τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, αλλά και γενικότερα οι μηχανισμοί που διαθέτουμε, έτσι όπως υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες και από την Ευρώπη. Αρχικά πείτε μας τι είναι βιοπικιλότητα, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος, αλλά ενδεχομένως δεν γνωρίζει πού αναφέρεται η βιοπικιλότητα και τα προγράμματα που θέλουν να την προστατεύσουν. Το βασικό που αναφέρατε κι εσείς εύστοχα πριν είναι ότι στους αναπτυξιακούς στόχους που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την προηγούμενη δεκαετία, ναι, είναι εκτός από την κυκλική οικονομία, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση, τις μεταφορές και σχετικό κονδύλι άξονας για το περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, ευτυχώς έχει καταλάβει και η Ευρώπη και ελπίζουμε στο επόμενο 21-27 να δώσει περισσότερη βαρύτητα, θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες χρηματοδοτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια και ένα δέσιμο των πραγμάτων προκειμένου να προλάβουμε και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Πολύ σημαντικό αυτό για την κλιματική αλλαγή. Ήδη τη βιώνουμε και το θέμα είναι να προλάβουμε και να προστατεύσουμε και την τις κατοικίες και τις περιουσίες αλλά και τις ανθρώπινες ζωές. Ακριβώς. Και τις περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και οι καιροί ούμεν ετή ουσιαστικά. Γιατί η κλιματική αλλαγή έχει έρθει και πάει πολύ γρήγορα και εμείς ακόμα είμαστε στο στάδιο των αποφάσεων και το τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Και δεν εννοώ μόνο για την Ελλάδα φυσικά. Εμείς είμαστε ένας μικρός κρίκος αλυσίδας. Μιλάω για την παγκόσμια αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Βιοπικιλότητα λοιπόν που αφορά τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά. Πάμε να εστιάσουμε αρχικά στη θάλασσα. Τι γίνεται εκεί, τι περιβάλλον αντιμετωπίζουν ακόμη και οι ψαράδες μας στη θάλασσα. Υπάρχει ποικιλία ψαριών, υπάρχει προϊόν στη θάλασσα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και σε αυτό το επίπεδο. Οι ποικιλίες που υπήρχαν παλιότερα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Ξέρουμε καλά ότι αν δεν υπάρχει ένα μορατόριο και ένας έλεγχος όλων των διαδικασιών που γίνονται τόσο στη θάλασσα, τόσο και στην ξηρά, και θα το γενικεύσω, δεν γίνει μόνο η θάλασσα. Υπεραλίευση, το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν γίνει φυσικός εμπλουτισμός και επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης, όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς θα πηγαίνουμε και σε λιγότερα πράγματα σε σχέση με το περιβάλλον. Κύριε Καποδίστρια, υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα σε κάποιες θάλασσες και εστιάζουμε στο Ιόνιο. Για παράδειγμα, χωρίς να μπω σε διαδικασία επιστημονική, ξέρω καλά ότι στη Ζάκυνθο που ζω τόσα χρόνια δεν είναι η ίδια θάλασσα που ήταν πριν από 30 χρόνια. Mm-hmm. Όσον αφορά τα ψαρέματα και το τι μπορεί να μας προσφέρει. Γιατί έχει γίνει υπεραλίευση και τώρα ακριβώς έχει μείνει μόνο για τους τουρίστες. Αυτό που λοιπόν πρέπει να κάνουμε γενικά στα Ιόνια και στην περιοχή της Πάτρας, έτσι έχουμε τόσο θάλασσα εκεί πέρα, είναι να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την αλιεία, δίνοντάς τους κίνητρα και προστατεύοντας και παράλληλα και το περιβάλλον. Σε αυτά τα πράγματα μπαίνουν και τα προγράμματα Interreg εκτός από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι το καθοριστικό, επειδή το αναφέρατε στην αρχή. Το Interreg όμως είναι αυτό που θα βελτιώσει τα σχέδια διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοπικιλότητα, των παράκτειων και των αγροτικών συστημάτων, θα εστιάσει στους φυσικούς πόρους, στις προστατευόμενες περιοχές και θα αναπτύξει από πριν τα περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στο κέρδος της βιοπικιλότητας και στην ανάδειξή της. Γιατί αυτό που μας λείπει είναι η απώλεια που έχει συμβεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Θέλετε να μας φέρετε κάποιο παράδειγμα για να καταλάβουμε το βαθμό της παρεμβατικότητας ενός προγράμματος και τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα δώσει ακόμη και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενδεχομένως και κεντρικά, ούτως ώστε να μην γίνεται αυτό, υπεραλίευση στην περίπτωση των θαλασσών, για παράδειγμα. Θα σας πω, όχι την υπεραλίευση, θα σας πω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι πρακτικό και τρέχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται BEST. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει στο δικό μου τομέα αυτή τη στιγμή πρόγραμμα για την υπεραλίευση, ώστε να έχω και στατιστικά στοιχεία και το τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ για το Integrated Environmental Management, δηλαδή διαχείριση μεγάλη του περιβάλλοντος, υπάρχει ένα πρόγραμμα που συνεργάζεται η Ιταλία και τα Ιόνια νησιά, που τι σκοπό έχουν, να καταγράψουν τα ξενικά είδη των φυτών που υπάρχουν, mm-hmm. να δημιουργηθεί μια τράπεζα σπόρων, να αξιοποιηθούν μονοπάτια και να αξιοποιηθούν οι περιοχές Natura. Σας λέω ένα μικρό παράδειγμα και συνεχίζω.
Το Πανεπιστήμιο Ιωνίων Νήσων έχει αναλάβει να φτιάξει αισθητήρες οι οποίοι θα είναι τόσο στη θάλασσα, τόσο στα ποτάμια, τα λίγα ποτάμια που έχουν τα Ιόνια, τόσο και, και στις λίμνες, προκειμένου να καταμετρήσουν τις αλλαγές της σύνθεσης του νερού, άρα και των αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει στη βιοποικιλότητα μέσα στο νερό, προκειμένου να βάλει τρόπους προστασίας. Αυτό το κάνει το Πανεπιστήμιο με καλό προϋπολογισμό τα Ιόνια νησιά. Εμείς από τη μεριά μας ως περιφέρεια έχουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε μια τράπεζα σπόρων. Όταν το άκουσα και εγώ αναρωτήθηκα τι είναι. Είναι η συλλογή όλων των σπόρων που υπάρχουν στα Ιόνια και στον κοντινό ελληνικό χώρο. Στην Κεφαλονιά υπάρχει μια έκταση 80% στρεμμάτων, προκειμένου αφού γίνει συγκέντρωση των σπόρων να μπορούμε να τους αναδείξουμε και να τους διατηρήσουμε. Αυτό είναι βασικό ενισχυτικό για την έννοια της βιοποικιλότητας για τα συγκεκριμένα φυτικά συστήματα που υπάρχουν στα Ιόνια. Έτσι όπως το θέτεται και έτσι όπως είναι, με τη συγκέντρωση αυτών των σπόρων και της ποικιλίας των διαθέσιμων σε πανίδα, ενδεχομένως και σε πανίδα και σε χλωρίδα. Ναι. Εστιάζουμε τώρα στη χλωρίδα. Ακούγεται σαν κυβωτός του ΝΟΕ. Που θέλουμε να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Ήταν και πραγματικά πολύ έξυπνη ιδέα που έγινε πριν από χρόνια από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά έχει ξεκινήσει και είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμά του. Στη συνέχεια, για να κλείσω το κομμάτι του προγράμματος Bestest, για να σας δείξω ακριβώς μια συνιστόσα του τρόπου αντιμετώπισης βιοποικιλότητας, είναι η αξιοποίηση των μονοπατιών. Τόσα μονοπάτια που υπάρχουν σε όλα τα Ιόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί, δεν έχουν προσεχθεί και υπάρχει χρηματοδότηση για να γίνει αυτό και έχει ξεκινήσει. Θα φτιαχτούν επίσης 8 παρατηρητήρια, 2 σε κάθε νησί, που είναι ένα ξύλινο κιόσκι με εξοπλισμό παρακολούθησης, αισθητήρες, επεξεργαστές, ηλιακά πάνελ, προκειμένου να πηγαίνουν οι μαθητές στο συγκεκριμένο σημείο και οποιοδήποτε ερευνητές θέλουν να παρακολουθούν το πώς αλλάζουν μερικά πράγματα. Επίσης, ένα από τα βασικά είναι ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Λευκύμης θα χρηματοδοτηθεί προκειμένου οι μαθητές μέσα να έχουν μικροσκόπια, υπολογιστές και να μπορούν να εντρυφήσουν στην περιβαλλοντική ευαισθησία πιο γρήγορα από τις άλλες περιοχές. Αυτά, κύριε Καποδίστρια, τα ακούμε και έτσι όπως τα ακούω και εγώ προσωπικά, τα αντιλαμβάνομαι σαν διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία για τους μαθητές και όχι μόνο βέβαια για τους μαθητές, έτσι ώστε να προστατεύουν και κατά μόνας το περιβάλλον και την ποικιλία του, στην κατεύθυνση όμως της παρεμβατικότητας μπορεί να κάνει κάτι το Interreg, μπορεί να κάνει κάτι κάποιο πρόγραμμα. Το Interreg τώρα σχεδιάζεται, για να πάμε ρεαλιστικά, στο 2021-2027. Η μικρή εμπειρία που υπάρχει από το 2014-2020, αυτό που σας ανέφερα πριν, και αντίστοιχη εμπειρία που υπάρχει και από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, πιστεύω θα μας δώσουν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε συνάντηση, για παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα με τον κύριο Ζαΐμη, τον αντιπεριφερειάρχη σας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε και να εστιάσουμε στις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν. Ένα μεγάλο ποσό χρηματοδότηση υπάρχει για το περιβάλλον. Το θέμα είναι τώρα για το Ίντερ που ρωτήσατε πολύ σωστά. Όχι, το Interreg δεν θα πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό το οποίο δημιουργεί υποδομές. Είναι ένα πρόγραμμα όμως που. Ούτε μπορεί να διαμορφώσει, λέτε, πολιτική. Έτσι. Ακριβώς. Αυτό. Διαμορφώνει όμως πολιτική. Γιατί δημιουργεί μια ευαισθησία με άειλες ενέργειες περισσότερο, οι οποίες μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για να καταλάβει το τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό και εκεί εστιάζει η ερώτησή μου, γιατί το έχουμε αυτό οι δημοσιογράφοι. Θέλουμε κάτι το οποίο θα κάνουμε να βγάλει και αποτέλεσμα. Έχετε λοιπόν συγκεντρώσει τη γνώση, έχετε τα επιστημονικά δεδομένα, διαμορφώνετε μια πολιτική κουλτούρα, μια περιβαλλοντική κουλτούρα, να τη θέσω εγώ καλύτερα. Ακριβώς. Πέρα από αυτό, σε επίπεδο παρουσίασης αυτών των δεδομένων, σε κυβερνητικό επίπεδο, ούτως ώστε να υπάρξουν πολιτικές, ακόμη και πρόστιμα, στην κατεύθυνση επαναφοράς στην κανονικότητα, την περιβαλλοντική κανονικότητα, εκείνων οι οποίοι την παραβιάζουν. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο το οποίο θα δημιουργήσει και τα δεδομένα, δεν θα προστατεύσει μόνο τους σπόρους για τη βιοποικιλότητα, αλλά θα έχει και εκείνο το data, εκείνο το feedback και μέσα από τον κόσμο που θα αποκτήσει τη συνείδηση βέβαια αυτή, αλλά να μπορέσει να επαναφέρει στην τάξη και εκείνους που δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν περιβαλλοντική κουλτούρα. Το Interreg, από την εμπειρία που έχω, μπορεί να δημιουργήσει την ευαισθησία σε αυτούς που αποφασίζουν. Ναι. Δηλαδή, οι μετρήσεις που θα γίνουν με τις άειλες ενέργειες ή με μικρές σχετικά παρεμβάσεις, να αναδείξουν το πρόβλημα,
Οπότε ουσιαστικά πηγαίνοντας από μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, να καταλάβει η Ευρώπη και εμείς που είμαστε μέλος της Ευρώπης ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι πολιτικές εκείνες που θα δεσμεύουν τόσο τους πολίτες, τόσο τις πολιτικές που θα υπάρχουν. Αυτή είναι η δουλειά του Ίντερνετ. Από εκεί πέρα, επειδή σωστά το βάλετε σε μια διάσταση ρεαλιστική, δεν καθορίζει το Ίντερνετ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα τη πολιτική. Η πολιτική καθορίζεται από το σχεδιασμό των κρατών και των κυβερνήσεων για το τι περιορισμούς πρέπει να έχουμε προκειμένου να μπορούμε να ζήσουμε στο άμεσο μέλλον. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος της περιφέρειας που πολλές φορές έχουμε ακούσει και σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, αλλά προφανώς και εσείς θέλετε, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα του οίκου τους, ανεξάρτητα απαραίτητα και από τις κατευθυντήριες που κάθε πολιτική σκηνή έχει. Αυτό που την καταλαβαίνετε και το ξέρετε, η πονηρή ερώτηση είναι μεγάλη ερώτηση. Γιατί το θέμα είναι, θέλουμε περιφέρειες ανεξάρτητες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ή θέλουμε ένα κράτος το οποίο να αποφασίζει από το κέντρο. Γιατί καταλαβαίνουμε και συμπληρώνω σε αυτό το οποίο λέτε, ότι υπάρχουν και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Μειονεκτήματα, πάντως διαφορές σίγουρα μεταξύ περιφερειών. Παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχει πολλά περισσότερα να χάσει εάν μολυνθούν οι θάλασσές της από μια άλλη περιφέρεια που ενδεχομένως δεν βρέχεται σε τόσο μεγάλη έκταση από θάλασσα. Ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν και τα προγράμματα συνεργασίας από το επίπεδο το δικό μου, γιατί οι θάλασσές μας είναι ίδιες με τις θάλασσες της Πελοποννήσου, ίδιες με τις θάλασσες της Ηπείρου και της Θεσσαλίας Ελλάδος. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά και από καινού οι περιφέρειες είναι αναγκασμένες θετικά να συνεργάζονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Το θέμα όμως, επειδή μου άρεσε αυτό που θέσατε, είναι ότι δεν αποφασίζουν οι περιφέρειες για τη χρηματοδότησή τους. Αυτό είναι κρατική απόφαση. Και η άποψή μου ξεκάθαρα είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν και να μπορούν οι περιφέρειες να είναι πιο ανεξάρτητες και απευθείας να μπορούν να ζητάνε χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη, όχι μέσω των διαχειριστικών που είναι στην Αθήνα. Το κρατάμε αυτό και θέλω επίσης να μου πείτε τι άλλο να περιμένουμε το επόμενο διάστημα σε επίπεδο προγραμμάτων, σε επίπεδο εξειδικεύσεων. Λοιπόν, αυτό που θα περιμένετε είναι μαζί με τον κύριο Ζαΐμη, επειδή το κρατάμε ακόμα μυστικό, να βγούμε στην εκπομπή σας και να σας πούμε πώς ακριβώς. Σκεφτόμαστε το 21-27 μέσα από το Ίντερνετ. Μάλιστα. Δεν μας είπατε τίποτα. Μας είπατε όμως ότι κάτι πρέπει να περιμένουμε. Δεν σας είπα, γιατί είμαστε ειλικρινά στη διαδικασία της διαβούλευσης. Πάντως το σημαντικό είναι ότι γίνονται συμπράξεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ήδη για μια τέτοια. Συνεννοείστε μεταξύ σας οι περιφέρειες, οι άνθρωποι που έχουν επικεντρώσει σε τέτοιου είδους προγράμματα και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένα, ούτως ώστε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να αποδείξετε και κυβερνητικά και κεντρικά και στις διαχειριστικές ότι έχει λόγο ύπαρξης κάτι τέτοιο και μπορεί να διαμορφώσει ακόμη πολιτικές. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που έλεγα είναι ότι έχοντας τους συγκεκριμένους άξονες στο πλαίσιο του Ίντερνετ για την οικονομία, την ενέργεια, την ψηφιοποίηση, τις μεταφορές. Που οι μεταφορές είναι ένα πονεμένο κεφάλαιο, ειδικά για μια περιφέρεια νησιών όπως είμαστε εμείς, με μεγάλες αποστάσεις. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι το περιβάλλον. Η εμπειρία η μικρή που υπάρχει από την προηγούμενη τετραετία. Τα έργα που υλοποιούνται, που σας ανέφερα πριν. Και αντίστοιχα τα έργα που έχει και για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και πάνω στην Ήπειρο που συνεργαζόμαστε, μας έχουν δώσει την κρίσιμη εμπειρία που σε συναντήσεις που έχουν σχεδιάσει για την επόμενη εβδομάδα κιόλας, θα καθορίσουμε το τι προτεραιότητες θα δώσουμε το 2027. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε και υποσχόμενα για το μέλλον. Στο μεγαλύτερο τμήμα τους θα εμπλέξουν κυρίως τις νεότερες ηλικίες. Εξαρτάται από τον άξονα. Δηλαδή, ο άξονας ψηφιοποίησης ουσιαστικά έχει ένα κομμάτι μεγαλύτερο της νεότερης ηλικίας, αλλά έχει αναμφισβητείται και ένα κομμάτι για αυτούς που έχουν περάσει ηλικιακά πιο ψηλά, αλλά θα ήθελαν και πάλι να είναι στο τρένο της πληροφορικής. Σίγουρα, οι νεότερες ηλικίες μπαίνουν και σε άλλα προγράμματα, όπως είναι το Europe Direct και αλλού, προκειμένου και ακόμα μπαίνουν και στη συζήτηση για το πώς βλέπουν την Ευρώπη. Γενικά, το πλαίσιο του Ίντερνετ προβλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι τι ακριβώς χρηματοδότηση θα δοθεί ώστε να μπορούμε να δείξουμε και περισσότερα πράγματα. Λέτε διαρκώς τη λέξη χρηματοδότηση και μας ανησυχεί κατά κάποιο τρόπο αυτό, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πράγματα να γίνουν, υπάρχουν στοιχεία και δεδομένα να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε και να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή την πράσινη, αλλά είναι εξάρτηση και οικονομική, λέτε. Προσέξτε, γιατί το λέω, γιατί πραγματικά με έχει έτσι επηρεάσει. Γενικά, οι χρηματοδοτήσεις του 2014-2020 είναι τώρα πια λιγότερες για το 2021-2027, γιατί πολλοί πόροι ευρωπαϊκοί έχουν κρατηθεί λόγω του COVID. Όταν λοιπόν ξεκινάμε με 25% λιγότερο από τα προηγούμενα ποσά, μπορεί στο μέλλον να γίνει περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς, οι περιφέρειες,
είμαστε πιο συγκατημένοι στο τι φιλοδοξίες θέλουμε να υλοποιήσουμε στο μέλλον. Αυτόν τον καιρό είμαστε στη διαδικασία του τελικού προϋπολογισμού, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ελπίζουμε ότι με αυτές τις πιέσεις, γιατί ουσιαστικά σας δείχνω την πίεση που κάνουμε και εμείς, προκειμένου να είναι μεγαλύτερα τα πράγματα, ελπίζουμε σε καλύτερους αριθμούς. Γιατί αναγκαστικά οι αριθμοί αυτοί θα δώσουν και τον κινητήριο μοχλό, προκειμένου να μπορούμε να πάμε στους άξονες και να πούμε θέλουμε να κάνουμε εκείνο, θέλουμε να κάνουμε το άλλο. Πάντως η γενικότερη κατάσταση και το περιβάλλον και η κρίση η οποία διερχόμαστε, η περιβαλλοντική, δίνει όπλα για την διεκδίκηση τέτοιων πόρων, όπως αντιλαμβανόμαστε, κεντρικά από την Ευρώπη, έτσι. Ακριβώς. Τα βλέπουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Το καλό είναι ότι είμαστε Ευρώπη και μέσα από την Ευρώπη διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες. Κύριε Καποδίστρια, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Ήταν πολύ χρήσιμη, δείχνει το μέλλον και ελπίζουμε να είναι και χρηματοδοτικά στηριγμένη σε σταθερά πόδια, ούτως ώστε να εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω την επόμενη φορά μαζί με τον κύριο Ζαΐμη να αναπτύξουμε τους πραγματικούς στόχους, αυτούς που έχουμε σχεδιάσει για το 2021-2027. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.